Εντός της εβδομάδας αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα ο νέος νόμος πλαίσιο για τις αλλαγές στα πανεπιστήμια από την Υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Και ενώ το κλίμα αντίδρασης στο νομοσχέδιο επικρατεί στη συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο, Θανάσιος Κατσής, εξέφρασε την πεποίθηση πως το σχέδιο νόμου κινείται σε θετική κατεύθυνση. Είναι λογικό ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο που αλλάζει πάρα πολύ την δομή της δημόσιας εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια θα φέρει αντιδράσεις. Υπάρχουν σημεία που πρέπει να βελτιωθούν. Έχουν γίνει προτάσεις, νομίζω θα βελτιωθούν στην πορεία. Αλλά όσον αφορά τους γενικούς άξονες, θεωρώ ότι είναι πιο πολύ τουλάχιστον προς την σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό αρκετοί θεωρώ ότι θα το αγκαλιάσουν σιγά σιγά. Γιατί πολλοί από τους Πριτάνιους αντιδράσαν στο θέμα? Κοιτάξτε, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Πράγματι, σημεία όπως αφορούν τη δημόσια διοίκηση στα πανεπιστήμια, σημεία που πώς θα γίνει η μετάβαση, όλα αυτά είναι θέματα που σε μια κατάσταση οικονομικά δύσκολη το γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Είναι λογικό να φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο με τόσες αλλαγές να φέρνει και αντιδράσεις. Όμως πιστεύω ότι και οι Πριτάνιοι και οι υπόλοιποι πανεπιστημιακοί σιγά σιγά θα δούμε όλοι τα σημεία τα οποία χρειάζεται βελτίωση, ήδη έχουν κατευθεί και προτάσεις, ώστε το νομοσχέδιο να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται, γιατί χρειάζονται αλλαγές στα πανεπιστήμια. Πάμε στο δικό μας εδώ, ξεκινήσαν οι εγγραφές. Οι εγγραφές ξεκινήσαν, πάμε καλά και νομίζω ότι είναι ένα νέο βήμα που κάνουμε και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο τμήμα εδώ, για να προοδεύσουμε και να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί και αναπτυξιακοί. Και έρχονται πάρα πολλά παιδιά φέτος. Έρχονται αρκετά παιδιά και θα έχουμε και μεταπτυχιακούς τώρα που κάνουν εγγραφές. Έχουμε το θερινό σχολείο το οποίο και αυτό έχει αρχίσει τη λειτουργία του. Και βεβαίως από Σεπτέμβριο θα έχουμε και τους προπτυχιακούς όταν βγουν και βαθμολογίες από το Υπουργείο. Βλέπω μέσα γίνεται, ξεκίνησε το θερινό σχολείο. Ξεκίνησε, ναι. Ενημέρωσε με ιδεολογία αυτό. Ναι, έχουμε 4 μαθήματα. Είναι μια νέα δράση που κάνει το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχουμε 4 μαθήματα μικρής και σύντομης διάρκειας, περίπου 25 ωρών. Τα μαθήματα αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία, τις ακαδημαϊκές εργασίες και τα ερευνητικά εργαλεία στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Απευθύνεται σε ένα πλατή κοινό, εκπαιδευτικούς, άτομα στον χώρο της υγείας, ερευνητές, και οι οποίοι επιθυμούν όχι να πάρουν ένα τίτλο σπουδών με μεγάλη διάρκεια, αλλά σύντομες γνώσεις επιμόρφωσης, στοχευμένες και πρακτικές. Και έχουν περίπου 150 με 200, 170 νομίζω ακριβώς, μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά, και όχι μόνο από την Κόρινθο και από την Πελοπόννησο και από την Αθήνα, αυτό είναι αναμενόμενο, έχουμε κόσμο όμως από τη Ρόδο που έχει έρθει, από την Κοζάνη και από άλλα μέρη εκτός του άξονα που θα περίμενε κανείς Αθήνας Πελοποννήσου, και συνδυάζουν με διακοπές κιόλας. Άρα βοηθάει πολύ πλευρά αυτό το πράγμα.